I think we should proceed. The topic of this session is gestational diabetes mellitus. And as you all know, gestational diabetes is a transient form of diabetes affecting pregnant women and about 13% of all live births in the world. And it has consequences not only for the women, but also for the offspring. And we will hear more about this in the lecture given by Dr. Kurtoglu. Parakalo. Εντάξει, κύριε Πρόεδρε, dear Mr. President, dear Professor, and αγαπητοί συνάδελφοι, είναι μεγάλη μου τιμή που είμαι και για δεύτερη φορά σε αυτή την πολύ ωραία επιστημονική εκδήλωση που οργανώνει η εταιρεία μας μαζί με την Διαβητολογικό Κέντρο του Πανεπιστημίου του Τίπιγκεν στη Γερμανία. Και το θέμα μου, όπως ήδη είπε ο κύριος Πρόεδρος, είναι ο διαβήτης κοιήσεως. Μια πολύ έτσι ενδιαφέρουσα επιπλοκή που βέβαια που είναι παροδική, αλλά πρέπει όμως να αντιμετωπιστεί, γιατί αλλιώς θα έχουμε συνέπειες και για τη μητέρα και για το παιδί. Πώς μπορούμε λοιπόν να κατατάξουμε την υπεργλυκαιμία κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης? Υπάρχει υπεργλυκαιμία βέβαια που εμφανίζεται στην εγκυμοσύνη και είναι διαβήτης τύπου 1 ή διαβήτης τύπου 2 που συμπίπτει. Υπάρχει υπεργλυκαιμία πριν από την εγκυμοσύνη που βέβαια συνεχίζεται στην εγκυμοσύνη, που είναι προϋπάρχον διαβήτης 1 ή 2. Και υπάρχει βέβαια και ο διαβήτης της εγκυμοσύνης που εμφανίζεται στην εγκυμοσύνη και συνήθως περνάει μετά. Και υπάρχουν διάφοροι ορισμοί, ας πούμε. Υπάρχει ο παλαιότερος και ο νεότερος ορισμός του διαβήτη της εγκυμοσύνης. Βλέπουμε εδώ ότι λέγαμε παλιά κάθε δυσγλυκαιμία που αρχίζει ή αναγνωρίζεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης είναι διαβήτης κοίησης. Τώρα όμως λέμε οι καινούργιοι ορισμοί από το 2016, από την ADA, ότι είναι υπεργλυκαιμία που διαγνώσκεται στο δεύτερο ή συνήθως στο τρίτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης και δεν πληρεί τα κριτήρια του κλασικού διαβήτη. Είναι κάτι σαν την διαταραγμένη ανοχή στη γλυκόζη, όπως λέμε. Να θυμηθούμε λίγο τη φυσιολογία. Φυσιολογικά στην εγκυμοσύνη υπάρχει μια ινσουλινοαντίσταση αντίσταση που έχει σκοπό την προώθηση της γλυκόζης στο κύημα. Υπάρχει αυτή λοιπόν η πτώση της ινσουλινοευαισθησίας που φτάνει και 50% στην προχωρημένη εγκυμοσύνη. Και υπάρχει βέβαια και αντιρροπιστικά αύξηση της έκρησης ινσουλίνης που μπορεί να διπλασιαστεί ή να τριπλασιαστεί στην προχωρημένη εγκυμοσύνη. Και έτσι υπάρχει μια εξισορρόπηση και δεν έχουμε υπεργλυκαιμία. Και εδώ βλέπουμε την καμπύλη της γλυκόζης και της ινσουλίνης σε μη έγκυες και σε έγκυες μη διαβητικές. Βλέπουμε ότι και η γλυκόζη ανεβαίνει βέβαια σε ένα ποσοστό, αλλά ανεβαίνει και η ινσουλίνη πάρα πολύ όπως βλέπουμε και έτσι η υπεργλυκαιμία δεν φτάνει σε παθολογικά όρια. Και έχουμε βέβαια, όπως είναι γνωστό, ορμονικές μεταβολές κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης που με κύρια την αύξηση καταρχάς της ανθρώπινης χωριακής γονατοτροπίνης και στη συνέχεια συγκυοτροφοβλάστη και συνέχεια του πλακουντιακού γαλακτογόνου που είναι βέβαια κατεξοχήν ορμόνη που δρά αντίθετα με την ινσουλίνη και βέβαια έχουμε και αύξηση και της προλακτίνης και μικρή αύξηση και των ιστρογόνων όπως βλέπουμε. Στην παθοφυσιολογία, αν πάμε τώρα, του διαβήτη της εγκυμοσύνης, υπάρχει λοιπόν μια χρόνια ινσουλινοαντίσταση η οποία βέβαια αντιρροπείται μερικώς. Δεν ακολουθείται από αύξηση αντίστοιχη στις κρίσεις του β' κύτταρου, σε κρίσεις της ινσουλίνης από το β' κύτταρο και σε οποιοδήποτε λοιπόν επίπεδο αντίστασης έχουμε και μειωμένη έκρηση. Εδώ είναι φυσιολογικά
και εδώ είναι ο διαβήτης κοίησης, τι γίνεται. Και έτσι υπάρχει αυτή η προδιαβητική κατάσταση, όπως λέμε, που με μηχανισμούς παθοφυσιολογικούς παρόμοιος με τον σαχαρό διαβήτη τύπου 2. Τι γίνεται σε μια φυσιολογική έγκυο, η οποία δεν είναι διαβητική και η οποία κάνει καμιά καμπύλη, την καμπύλη τη δίωρη. Λοιπόν, βλέπουμε ότι φυσιολογικά το ζάχαρο νηστείας είναι στο 71, το μεταγευματικό μία ώρα μετά είναι στο 109 και δύο ώρες μετά είναι στο 99. Κάπου εκεί λοιπόν πρέπει να είμαστε, γι' αυτό βάζουμε και τους στόχους. Αν πάρουμε και μία standard deviation, πάμε στη μία ώρα πρέπει να είμαστε κάτω από 122 ας πούμε και στις δύο ώρες κάτω από 110 ιδανικά. Τι θα γίνει αν μια γυναίκα που έχει διαβητική ίσως την αφήσουμε χωρίς θεραπεία? Αυτό έχει συνέπειες. Βλέπουμε λοιπόν μακροσωμία, υπάρχει εδώ σχετικός κίνδυνος, 1,8 αύξηση του σχετικού κινδύνου για μακροσωμία, 1,5 για Large for Gestational Age νεογνά, αυξημένη θνητότητα, προεκλαμψία 1,6 και κεσαρική τομή 1,2 αύξηση του σχετικού κινδύνου. Μια ιστορική αναδρομή εδώ πέρα για την διάγνωση του διαβήτη κοίησης, μια που από νωρίς φάνηκε η σημασία του στην έκβαση και για τη μητέρα και για το παιδί. Λοιπόν, είχαμε τα κριτήρια του O'Sullivan το 64, τα αναθεωρημένα κριτήρια το 79, με 3 ώρες καμπύλες, με 100 γραμμάρια. Και εδώ βέβαια από το 97 αρχίζει και μπαίνει και η καμπύλη δίωρη με τα 75 γραμμάρια. Και αυτό που ισχύει τώρα το 2010 είναι από το International Association of Diabetes and Pregnancy Study Groups με 75 γραμμάρια, 2 ώρων. Εδώ είναι τα ανώτερα όρια. 92 νήστης, 181 μία ώρα μετά, 153 δύο ώρες μετά, που στηρίχθηκαν βέβαια στην μελέτη HAPO, όπως θα δούμε αργότερα, όπως θα δούμε αμέσως τώρα. Αυτή η μελέτη λοιπόν έπιασε γυναίκες με ήπιας δυσγλυκαιμίες και ήταν μεγάλη μελέτη από πολλά κέντρα, 9 χώρες, 25.000 έγκυες μπήκανε μέσα και κάναν τη δίωρη καμπύλη. Και βέβαια όσοι είχαν διαβήτη γλυκόζη νηστείας πάνω από 105 ή μεταγευματικό ή με 2 ώρες μετά πάνω από 200 αποκρίστηκαν, θεωρήσαν ότι υπήρχαν προϋπάρχοντα διαβήτη. Και βλέπουμε εδώ ότι το ενδιαφέρον είναι υπάρχει μια απόλυτη γραμμική συσχέτιση ανάμεσα στις τιμές γλυκόζης εγκύου και της περιγεννητικής έκβασης σε τιμές γλυκόζης που είναι χαμηλότερες από αυτές που παρατηρούνται στο κλασικό σαχαροδιαβήτη και αυτό ήταν και όσον αφορά το βάρος σώματος πάνω από την 90η εκατοστία θέση και κεσαρική τομή, υπογλυκαιμία νεογνού και βέβαια και πεπτίδιο στο αίμα του ομφαλίου λόρου πάνω από την 90η εκατοστία θέση που είναι ενδεικτικό υπερινσουλινεμία στο έμβριο. Και αυτό μια άλλη μελέτη αυστραλιακή και εδώ έδειξε το ίδιο πράγμα, χίλιες έγκυες και είδαν ότι αυτοί που μπήκανε στη θεραπεία και στην παρακολούθηση μειώθηκε ο κίνδυνος περιγεννητικός κίνδυνος θάνατος, ομική δυστοκία, κατάγματα, παραλύσεις νεύρων κτλ. Από 4 στο 1% και βέβαια δεν είχαμε διαφορά όμως στην κεσαρική τομή και είχαμε λιγότερα ποσοστά στρες και κατάθλιψης μετά το τοκετό. Και αυτή η μελέτη πάλι αμερικάνικη, περίπου ίδια αποτελέσματα, δεν θα μακρηγορήσουμε. Άρα λοιπόν φαίνεται κύριοι συνάδελφοι ότι έχει σημασία το να έχουμε την καλύτερη δυνατή ρύθμιση στο διαβήτη κοιήσεως και που αφορά η σημασία αυτή και στη μητέρα και στο παιδί. Και τώρα θα πούμε εδώ δύο λόγια για τα κριτήρια τα διαγνωστικά. Είπαμε βάσει της ADA, της τελευταίας
των τελευταίων καταθλιπτηρίων οδηγιών. Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι η θεραπεία με ένα βήμα, η δύο ρικαμπύλη, όπως αναφέραμε προηγουμένως, και με δύο βήματα. Είναι τα 50, με 50 γραμμάρια, ανεξάρτητα αν είναι νηστικός ή όχι, νηστική ή όχι η έγκυος. Και εκεί βέβαια, αν το ζάχαρο στη μία ώρα είναι πάνω από 140 ή πάνω από 135 ή πάνω από 130, ανάλογα με το τι είναι αυτή η έγκυος, τι παράγοντες κινδύνου άλλους έχει, τότε προχωράμε στην πλήρη τρίωρη καμπύλη και εδώ βλέπουμε τα κριτήρια των Carpenter Custan και, του National Diabetes Group, Diabetes in Pregnancy Group, Diabetes Data Group. Βέβαια, οπότε σου λένε οι Αμερικανοί, έχουμε και αυτό το καινούριο, αλλά και αυτά τα παλιά δεν τα καταργούμε, τα έχουμε, τα συνεχίζουμε και όποιος θέλει ακολουθεί αντίστοιχα. Αυτό βέβαια μπλέκει την εικόνα, δεν είναι ξεκάθαρο. Έχει βρεθεί όμως ότι με τα καινούργια αυτά κριτήρια τα πιο αυστηρά, η συχνότητα του διαβήτη κύσης έχει αυξηθεί από 6-7% που ήταν στο 14-16%, και αυτό βέβαια δεν έχει μεγάλη σημασία, γιατί όπως θα δούμε οι περισσότερες από τις γυναίκες αυτές ρυθμίζονται με διατροφή και άσκηση και δεν χρειάζεται να μπουν στα φάρμακα, σε διαδικασίες των φαρμάκων, και αυτό έχει βέβαια καλύτερα, όμως έχουν και καλύτερα αποτελέσματα περιγενετικής έκβασης και για τις ίδιες και για τα παιδιά. Ποιος λοιπόν και πότε πρέπει να ελεγχθεί βάσει των οδηγιών της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας? Στην πρώτη επίσκεψη κάθε έγκυος. Αν το ζάχαρο νηστείας είναι κάτω από 92, πάμε στην καμπύλη δίωρη 24 με 28 εβδομάδες. Αν είναι πάνω από 126 νηστείας ή το δίωρο πάνω από 200, τότε έχουμε τύπου 2 διαβήτη, και αυτό με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Άρα μία τιμή λοιπόν αυξημένη σημαίνει ζαχαρώδης διαβήτης κοιήσεως. Παράγοντας κινδύνου, να πάμε και εδώ για το διαβήτη κοιήσεως, κύριοι συνάδελφοι, είναι ιστορικό προηγούμενης δυσανεξίας γλυκόζης, προηγούμενο διαβήτη κοιήσεως, προηγούμενης εγκυμοσύνης με βάρος πάνω από 4 κιλά, ηλικία πάνω από 25, παχυσαρκία στην έγκυο, σύνδρομο πολυκυστικών οθικών, οικογενειές ιστορικό, προηγούμενη εγκυμοσύνη με κακή έκβαση, μεταβολικό σύνδρομο, παράγοντες, πολλαπλή εγκυμοσύνη, εθνικότητα, κάθε κοπέλα που δεν είναι ευρωπαϊκής καταγωγής πρέπει οπωσδήποτε να κάνει διαβήτη κοιήσεις, ανεξάρτητα με την ηλικία της. Πρέπει να κάνει, συγγνώμη, καμπύλη γλυκόζης ανεξάρτητα με την ηλικία της κατά τη διάρκεια της κοίωσης και γλυκοζουρία στην πρώτη επίσκεψη. Οι παράγοντες αυτοί είναι, κάποιοι από αυτούς είναι δυνητικά τροποποιούμενοι, όπως βλέπουμε, και κάποιοι που δεν είναι τροποποιούμενοι, όπως είναι η εθνικότητα, η ηλικία, το ιστορικό, οικογενειακό και της ίδιας, και το ιστορικό υπέρταση της κοίησης. Τι πιθανότητες έχει ένα παιδί νεογνώ να είναι πάνω από την 90η εκατοστία θέση όταν γεννηθεί? Αυτό εξαρτάται, όσο μεγαλύτερο είναι το ζάχαρο της μητέρας και όσο μεγαλύτερο και το βάρος της, μπορεί να φτάσει να έχει ο κίνδυνος να πενταπλασιάζεται σε σχέση με αυτούς που έχουν φυσιολογικό βάρος, αυτές που έχουν φυσιολογικό βάρος και φυσιολογική γλυκαιμία. Οι στόχοι λοιπόν βάσει αυτών που είπαμε των γλυκαιμικών της γλυκαιμίας και τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κύριοι συνάδελφοι, αυτά είναι τα κριτήρια του AESC, Αμερικάνικης Εταιρείας Ενδοκρινολόγων και της ADA. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ διαβήτης κοιήσεως, εδώ τύπου 1 και τύπου 2. Λοιπόν, κάτω από 95, μία ώρα κάτω από 140, δύο ώρες κάτω από 120 και γλυκοζουλεμένη κάτω από 6. Όμως εμείς, με βάση κάποιους ειδικούς, οι οποίοι έχουν βρει ότι είναι καλύτερα να είμαστε χαμηλότερα και όσο χαμηλότερα τόσο καλύτερα, λέμε ότι καλύτερα είμαστε να είμαστε κάτω από 90 νηστείας, κάτω από 120 στη μία ώρα, και βέβαια και στην γλυκοζηλωμένη να είναι κάτω από 5. Και αυτό υιοθετούμε και εμείς στην πρακτική μας και οι περισσότεροι συνάδελφοι
στην Ελλάδα αυτή την τακτική ακολουθούν. Ο διαβήτης και ίσως, κύριοι συνάδελφοι, αντιμετωπίζει σε ένα μεγάλο ποσοστό, όπως είπαμε, μόνο με τον τρόπο ζωής, δηλαδή διατροφή και άσκηση. Και πάνω από 75% των εγγύων δεν χρειάζεται τίποτε, δεν χρειάζονται φαρμακευτική θεραπεία. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Πώς θα παρακολουθούμε τις κοπέλες αυτές? Μια γλυκοζηλωμένη κάνουμε στην αρχή για να αποκλείσουμε προϋπάρχουσα υπεργλυκαιμία. Κάθε 2 εβδομάδες είναι ένας καλός χρόνος που πρέπει να βλέπουμε την κοπέλα. Και βέβαια αυτοέλεγχος, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να γίνεται είτε 6 φορές την ημέρα, είτε 4 φορές, μία νηστείας και 3 προγευματικές και 3 μεταγευματικές, 6 φορές πριν και 1 ώρα μετά από κάθε γεύμα και βέβαια ένα υπερηχογράφημα κάθε 2 με 4 εβδομάδες. Και έχει θέση η συνεχής καταγραφή της γλυκόζης στο διαβήτη της εγκυμοσύνης. Φαίνεται ότι έχει, κύριοι συνάδελφοι, γιατί φαίνεται ότι έχουμε βελτιωμένο γλυκαιμικό έλεγχο κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, που είναι το πιο σημαντικό. Έχουμε μειωμένο βάρος γέννησης και μειωμένο ρίσκο για μακροσωμία στο έμβριο, στο νεογνώ. Και εδώ βλέπουμε μια υπερηχογραφικές καμπύλες της περιμέτρου κοιλίας του εμβρίου, φυσιολογικά, μακροσωμικά και βέβαια και υποθρεπτικά χαμηλού βάρους έμβρια, που και αυτό δεν είναι καλό όπως ξέρουμε. Πόσα κιλά μπορεί να πάρει μια κοπέλα έγκυος φυσιολογικά, ανάλογα από πού ξεκινάει. Αν το βάρος πριν την εγκυμοσύνη είναι χαμηλό, με BMI κάτω από 18, μπορεί να πάρει και 18 κιλά και να βάζει και μέχρι και μισό κιλό τη βδομάδα στο δεύτερο και στο τρίτο τρίμηνο. Αν είναι φυσιολογική ο βάρος, μπορεί να πάρει μέχρι 11,5, 12, 13 κιλά. Αν είναι υπέρβαρη, μέχρι 11 κιλά. Και αν είναι παχύσαρκη, δεν είναι σωστό να πάρει πάνω από 5 έως 9 κιλά κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Και εδώ βλέπουμε την εβδομαδιαία αύξηση βάρους στις κατηγορίες αυτές ανάλογα με το BMI της εγκύου. Η θεραπεία διατροφής, nutrition therapy, είναι, αγαπητοί μου φίλοι, πάρα πολύ σημαντικό, ίσως το σημαντικότερο. Πρέπει να καταλάβει η κοπέλα που έχει διαβήτη κοίησης ότι βέβαια δεν θα στερείται, δεν θα πεινάει, δεν θα λιμοκτονεί. Απαγορεύονται στερητικές δίαιτες κάτω από 1600 με 1800 θερμίδες, ακόμα και αν είναι παχύσαρκοι οι ασθενείς μας. Η σύσταση βέβαια της διατροφής 35-45% υδατάνθρακες, όχι απλή αλλά σύνθετη, 25% πρωτεΐνες και 30-40% λίπη. Συχνά και μικρά γεύματα για να αποφευθεί και η κέτωση, που πιθανόν έχει επίδραση δυσμενή πάνω στο έμβριο. Και όπως είπαμε, στις παχύσαρκες, μέτριος περιορισμός των θερμίδων. Το 25 κάντε το και 20, δεν θα πειράξει νομίζω, κύριοι συνάδελφοι. Η άσκηση, το άλλο θεμέλιο συνήθως της αγωγής, και στο διαβήτη βέβαια τύπου 2 και στο διαβήτη κοιήσεως. Αν η γυναίκα μπορεί να περπατήσει 30 λεπτά κάθε μέρα με γρήγορο βάδισμα, αν δεν μπορεί να περπατήσει μπορεί να κάνει άσκηση με βαράκια στα χέρια τουλάχιστον 10 λεπτά μετά τα γεύματα, οπότε τα άνω άκρα ασκούνται και προστατεύονται τα κάτω. Και έτσι έχουμε ευεργετικά αποτελέσματα και βέβαια η αεροβική άσκηση θα περιέχει το ζέσταμα και το τελείωμα, το πούμε, όπως γίνεται στις περιπτώσεις τους που συνταγογραφούμε μια άσκηση σε μια μη έγκυο. Και πάμε στα φάρμακα για να τελειώνουμε. Λοιπόν, η ινσουλίνη, η γλυβανκλαμίδη και η μετφορμίνη είναι ασφαλή και αποτελεσματικές θεραπείες κατά τη διάρκεια του δευτέρου και τρίτου τριμήνου και βέβαια πρέπει να δίνονται αν η διατροφή και η άσκηση από μόνη της δεν επαρκούν. Τώρα, βέβαια, εδώ εμείς δεν δίνουμε τίποτα από αυτά, δίνουμε ινσουλίνη, αλλά πρέπει για την πληρότητα της ομιλίας, πρέπει να αναφέρουμε και αυτά τα δύο, γιατί όπως λέει εδώ πέρα,
δεν υπάρχει evidence μακροχρόνια που να αποδεικνύει την ασφάλεια των αντιυπερκλικεμικών φαρμάκων στην εγκυμοσύνη. Και βέβαια εδώ βλέπουμε τις καταστάσεις όπου πρέπει να δώσουμε ινσουλίνη και να μην πάμε στα φάρμακα. Βλέπουμε όσο πιο ψηλό είναι το ζάχαρο, ήταν νηστεία, είστε μεταγευματικό, όσο πιο νωρίς γίνεται η διαταραχή και όσο πιο πολλά κιλά πάρει η κοπέλα, τότε πρέπει να βάλουμε ινσουλίνη. Η μετφορμίνη φαίνεται ότι δεν προκαλεί αυξημένο συχνότητα συγγενών διαμαρτιών και θνητότητα νεογνική. Κάποια από αυτούς, βέβαια, κάποια από αυτές χρειάζονται και ινσουλίνη για να ρυθμιστούν, δεν φτάνει από μόνη της. Και βέβαια πρέπει να χορηγηθεί στην εγκυμοσύνη μεγαλύτερη από τους 13 εβδομάδες. Μπορεί να χορηγηθεί τότε. Η σουλφονιλουρία, η γλυβενκλαμίδη, που δεν τη χρησιμοποιούμε βέβαια σχεδόν καθόλου στις άλλες περιπτώσεις, έχει ένδειξη εδώ, περνάει και αυτή την πλακούντα και υπάρχουν κάποιες μελέτες που αποδεικνύουν την δραστικότητα και την ασφάλειά της και εδώ σε εβδομάδα και ίσως πάνω από 25 με ζάχαρα νηστείας κάτω από 110. Πάνω από 110 ζάχαρο νηστείας θεωρείται ότι θα χρειαστεί μάλλον ινσουλίνη. Και εδώ η γλυβενκλαμίδη βέβαια από μια μετα-ανάλυση μεγάλη με 110.000 γυναίκες είδαμε ότι δεν είναι ίσως και τόσο ασφαλής, οδηγεί σε αυξημένη εισαγωγή σε εντατικές μονάδες στα νεογνά, αυξημένο σύνδρομο αναπτυξικής δυσχέρειας, αυξημένη υπογλυκαιμία, τραύμα κατά τη γέννηση και με large for gestational age νεογνά, σε σύγκριση με αυτές τις κοπέλες που θεραπεύτηκαν με ινσουλίνη. Και βέβαια πότε θα βάλουμε ινσουλίνη για να φτούμε και στο κυριότερο, που νομίζω ότι αυτό δίνουμε και αυτό πρέπει να μας μείνει. Δεν θα δίνουμε φάρμακα, άσχετα με αυτό που αναφέραμε. Θα δίνουμε ινσουλίνη εφόσον η διατροφή και η άσκηση από μόνη της δεν φτάνουν. Αν το ζάχαρο νηστείας είναι πάνω από 95, ίσως και σίγουρα πάνω από 110, και αν στη μία ώρα είναι πάνω από 140, και το δούμε αυτό βέβαια αρκετές φορές, αφού βάλουμε την κοπέλα σε διατροφή και στον αυτοέλεγχο, και βέβαια αν υπάρχουν υπερηχογραφικά ευρήματα εμβρυϊκής μακροσωμίας με την περίμετρο της κοιλιάς πάνω από την 75η εκατοστιαία θέση. Ποια ινσουλίνη θα δώσουμε και πώς θα γίνει αυτό? Καταρχάς βέβαια εκπαίδευση του ασθενούς. Βασική ινσουλίνη χρησιμοποιούμε τις μέσης και μακράς διάρκειας δράσης ή μπορεί να υπάρχει και αντλία, και αυτό μπορεί να γίνει, που βέβαια χορηγούν μόνο ταχείας δράσης ινσουλίνης. Η Λεβεμίρ και η NPH έχουν ένδειξη κατηγορία Β, evidence κατηγορία Β, η γλατζινική ινσουλίνη, η οποία βέβαια χορηγείται, έχει ένδειξη κατηγορίας C, level of evidence C, χορηγείται όμως στην εγκυμοσύνη και έχει βρεθεί ότι μάλλον δεν κάνει κακό και πολύ την δίνουμε, αλλά ακόμα δεν έχει 100%, δεν έχουμε δει 100% ότι είναι ασφαλής. Οι γευματικές ινσουλίνες χρησιμοποιούμε κυρίως τα ανάλογα ταχείας δράσης, την ασπάρτ και την λίσπρο. Η γλουλιζίν δεν έχει ένδειξη και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε βέβαια και την ταχεία ανθρώπινη, αλλά εδώ είναι πιο δύσκολο γιατί πρέπει να την χορηγήσουμε αρκετά πριν το φαγητό και υπάρχει κίνδυνος αυξημένης υπογλυκαιμίας. Οι κοπέλες που έχουν διαβήτη, τι κινδύνους έχουν, αγαπητοί μου φίλοι? Ήδη τα είπαμε, προεκλαμψία, υπέρταση εγκυμοσύνης, αυξημένο ποσοστό, τραυματισμός και κεσαρική τομή. Και εδώ βλέπουμε τώρα τις επιπλοκές από το νεογνό. Βλέπουμε λοιπόν από το έμβριο που μπορεί να έχουμε ευνίδιο θάνατο και αυτό είναι πολύ σημαντικό, νομίζω το πιο σημαντικό, να φέρει ενδομητρικό θάνατο, να φέρει η κοπέλα το παιδί στις 38-39 εβδομάδες και να πεθάνει. Γι' αυτό λέμε μετά την 38η εβδομάδα είναι καλά να τερματίζεται. Την 38η εβδομάδα τερματίζεται η εγκυμοσύνη και βέβαια και περιγεννητικός θάνατος, μακροσωμία, το τραύμα είπαμε, δυστοκία όμου,
αναπνευστική δυσχέρεια, πολυϊδράμνιο, υπερτροφική μυοκαρδιοπάθεια του νεογνού και βέβαια και μεταβολικές ανομαλίες, διαταραχές που και αυτές είναι σημαντικές, η υπογλυκαιμία, ο ίκτερος, η υποσβεστιαιμία και η πολυκυταρεμία. Δεν είναι ένδειξη για κεσαρική τομή ο διαβήτης και ίσως από μόνη του, κύριοι συνάδελφοι. Ο θυλασμός είναι επιθυμητός και βέβαια κατά τη διάρκεια του τοκετού και μετά δεν χρειάζονται συνήθως στο μεγαλύτερο ποσοστό ινσουλίνη οι κοπέλες αυτές και συνήθως σταματάει μετά τον τοκετό και έχει βρεθεί ότι αυτές οι κοπέλες που θυλάζουν έχουν μικρότερη συχνότητα προδιαβήτη και διαβήτη τύπου 2 στο μέλλον σε σύγκριση με αυτές που δεν έχουν θυλάσει. Πώς πρέπει να παρακολουθείται η κοπέλα αφού γεννήσει, να παρακολουθεί τη γλυκαιμία της, στα διάφορα χρονικά διαστήματα, τις πρώτες μέρες γλυκόζη νηστείας, την τρίτο μήνα OGTT, στον πρώτο χρόνο OGTT, μετά κάθε χρόνο γλυκόζη νηστείας, κάθε 3 χρόνια OGTT, καμπύλη δηλαδή γλυκόζης, και πριν από κάθε από επόμενη εγκυμοσύνη πάλι καμπύλη γλυκόζης. Και από τη μητέρα τι έχουμε? Οι κοπέλες αυτές είναι σε αυξημένο κίνδυνο να κάνουν στο μέλλον σαχαρίο διαβήτη τύπου 2. Ο κίνδυνος πενταπλασιάζεται στα 5 χρόνια και δεκαπλασιάζεται στα 10 χρόνια. Ένα ποσοστό λοιπόν 50 με 60% των γυναικών με διαβήτη κοιήσεως στα 10 χρόνια έχουν ήδη διαβήτη τύπου 2. Και αυτό βέβαια μπορεί να προληφθεί με διατροφή και άσκηση, όπως αυτό πρέπει να περάσει στην έγκυο που θα ρωτήσει και θα ενδιαφερθεί και τι και πώς και μετά αν θα μου μείνει και τι θα γίνει. Αν πάρει αυτό το μήνυμα νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ καλά τα πράγματα. Και βέβαια πέρα αυτού υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για καρδιακιακό νοσήματα στις γυναίκες. Η μελέτη αυτή που περιέλαβε γυναίκες 20 με 49 χρόνια βλέπουμε λοιπόν το event free survival στο διαβήτη, στις φυσιολογικές και σε αυτές που είχαν διαβήτη κοιήσεως. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχει μεγάλη σημασία να ελέγχουμε σωστά το διαβήτη κοιήσεως, να το προλαβαίνουμε και να το θεραπεύουμε σωστά. Τα παιδιά που γεννιούνται από μητέρες με διαβήτη κοιήσεως είναι σε αυξημένο κίνδυνο βέβαια να κάνουν παχυσαρκία, να έχουν αυξημένη συστολική και διαστολική πίεση και να έχουν προδιαβήτη και τύπου 2 διαβήτη και κατά τη διάρκεια της εφηβείας και κατά τη διάρκεια της ενήλικης ζωής τους. Συμπερασματικά λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, για να τελειώνουμε, είναι απαραίτητο να ψάχνουμε, να ελέγχουμε για προϋπάρχοντα διαβήτη από την πρώτη επίσκεψη που κάνει η έγκυος εμάς. Υπάρχει αύξηση της συχνότητας του διαβήτη κοιήσης και λόγω του ότι τα όρια έχουν χαμηλώσει, τα όρια διάγνωσης, και γιατί έχουμε την πανδημία της παχυσαρκίας. Υπάρχει συσχέτιση βέβαια με αυξημένη ινσουλινοαντίσταση, όπως παθοφυσιολογικά, όπως γίνεται στο προδιαβήτη και στο τύπου 2 διαβήτη, και βέβαια η υπεργλυκαιμία της εγκυμοσύνης έχει άμεση και γραμμική συσχέτιση με την περιγεννητική έκβαση. Ο διαβήτης κοιήσης λοιπόν πρέπει να τον ψάχνουμε και πρέπει να τον θεραπεύουμε. Η θεραπεία είναι lifestyle και ινσουλίνη, αφόσον χρειαστεί, και βέβαια υπάρχει αυξημένος κίνδυνος μελλοντικής ανάπτυξης, εμφάνισης σαχαρίου διαβήτη τύπου 2 στις γυναίκες με διαβήτη κοιήσεως. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Thank you very much, Dr. Kurtoglu, for this excellent and very informative talk. The lecture is open for discussion. Are there questions from the audience? We have time for one or two short, very short questions. Yes, please. Ευχαριστούμε πολύ. Θεωρώ ότι υπάρχει πλέον ένα κενό μετά τις νέους ορισμούς για το σαχαρό διαβήτη τύπου σαχαρό διαβήτη της κοιήσεως, όσον αφορά στο πρώτο τρίμηνο. Ξέρουμε από το δεύτερο και τρίτο τρίμηνο ότι ορίζεται όταν η τιμή ζαχάρου νηστείας είναι από 92 και πάνω και με την καμπύλη ζαχάρου τα κριτήρια που πολύ ωραία είπατε. Στο πρώτο όμως τρίμηνο, αν μας έρθει μια γυναίκα η οποία έχει ζαχάρου νηστείας μεταξύ του 92 και του 99
Τότε πώς ορίζεται αυτή η γυναίκα, απόλυτα φυσιολογική? Σε αυτή την περίπτωση, κύριε συνάδελφε, ίσως πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα στην καμπύλη. Μα δεν έχουμε κριτήρια εδώ για την καμπύλη. Δεν έχει σημασία. Λέει ότι αν δεις, και η ΕΔΕ το λέει, αν δεις αυτό το νούμερο, κάνε καμπύλη άμεσα. Μην περιμένεις την 24η με 28η εβδομάδα. Και ποια θα είναι τα κριτήρια που θα θεωρήσουμε εδώ φυσιολογικά? Τα κριτήρια που έχουμε πει. Άρα, ξεκινάμε όμως με μια γυναίκα που έχει πάνω από 92. Άρα, δεν χρειάζεται να κάνω καμπύλη τότε, γιατί έχω βάλει κριτήριο. Αν πάω σε καμπύλη ζαχάρου, τι θα χρειαστώ στην καμπύλη ζαχάρου τότε? Μπορεί να πεις ότι ίσως υπάρχει διαβήτης κοιήσεως, κάνεις και την καμπύλη όμως και αρχίζεις θεραπεία από τότε, φυσικά. Άρα. Τότε θα πούμε ότι. Και ίσως αυτό δείχνει ότι προϋπάρχει. Υπάρχει προϋπάρχον διαβήτης. Μα η τιμή της είναι από 92 μέχρι 99, γι' αυτό δεν είναι πάνω αυτά, από 100. Το πρώτο τρίμηνο περιμένεις να πέσει η τιμή γλυκόζης. Μήπως εκεί θα πρέπει να βάλουμε ένα καινούριο ορισμό, να πούμε ενωρίς έναρξη σαχαρός διαβήτης κοιήσεως? Ναι. Αυτό ίσως έχετε δίκιο, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια άλλη γνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει. Αυτό το άκουσα από μια Γαλλίδα συνάδελφο σε μια μελέτη στο ESD που είχε ορίσει, είχε πει ας πούμε, ότι θα ήταν μια καλή λύση να ορίσουμε αυτή την περίπτωση, να πούμε ότι διαβήτης κοιήσεως ενωρίς έναρξης είναι ένας καλός τρόπος να πούμε για αυτή την περίπτωση. Οπωσδήποτε. Σίγουρα λέμε δεύτερο, τρίτο συνήθως. Μπορεί να είναι και στο πρώτο τρίμηνο όμως. Αλλά πάντα πρέπει να έχουμε στο νου ότι πιθανόν μπορεί να υπάρχει. Να είναι προϋπάρχον διαβήτης που τώρα το ανακαλύψαμε επειδή τώρα το ψάξαμε, ας το πούμε. Thank you. For the sake of time, we have to stop here now. Thank you very much again. Welcome.